Με την πρόφαση των Κούρδων ανταρτών, η Τουρκία εισέβαλε στο Βόρειο Ιράκ. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας γνωστοποίησε ότι ανέπτυξε ειδικές δυνάμεις στην περιοχή στο πλαίσιο της χερσαίας επιχείρησης Νύχια της Τίγρης εναντίον ανταρτών της Αυτονομιστικής Οργάνωσης Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν με την υποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού. Στις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, φαίνονται τουρκικά αεροσκάφη να πλήττουν στόχους πριν από την ανάπτυξη των κομμάντων. Αυτοί οι βομβαρδισμοί είχαν στόχο τις κουρδικές περιοχές που θέλει να καταλάβει η Τουρκία, όπως τις πόλεις Αφρίν και Κομπάνι. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Απαιτούμε από τη διεθνή κοινότητα να επέμβει δυνατά για να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η επιχείρηση είναι επιβεβλημένη μετά την πρόσφατη αναζωπήρωση των επιθέσεων ανταρτών εναντίον αστυνομικών τμήματων και βάσεων του τουρκικού στρατού κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Η επιχείρηση πάντως προεξοφλείται πως θα προκαλέσει εκ νέου τριβές ανάμεσα στην Τουρκία και το Ιράκ.